Είμαστε στην πλατεία Ελευθερίας εδώ που λίγα λεπτά μετά τις 11 το πρωί της Τρίτης έχει στηθεί το περίπτερο ενημέρωσης του συλλαλητηρίου κατά των διωδίων από την Οργανωτική Επιτροπή. Βλέπετε, είναι οι κυρίες και ο συνάδελφος δημοσιογράφος Γιώργος Γανίτης. Θεοδόρα Νάσου, λίγα λεπτά μετά τις 11 έχει στηθεί το περίπτερο εδώ προκειμένου είμαστε να καταλάβουμε τις συμμετοχές. Είμαστε έτοιμοι, έχουμε ήδη πάρει συμμετοχές, μηνύματα, email, μας έχει ο κόσμος, έχει απαντήσει και οι σύλλογοι. Είμαστε εδώ και περιμένουμε, είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Πιστεύουμε ότι κανείς δεν θέλει τα διόδια στην Καβάλα. Τι εικόνα έχουμε όσον αφορά τα τελευταία 24 ώρα, έχεις στη συμμετοχή. Μας έχουν δηλαδή οι περισσότεροι σύλλογοι και φορείς, πολιτιστικοί, αθλητικοί, συνδικαλιστικοί, επιμελητήρια. Όλοι είναι μαζί μας. Όλοι θέλουν να μην μπουν αυτά τα διόδια. Τελικά όταν η Καβάλα μπορεί και θέλει, το κάνει πράξη έστω και σε μία εβδομάδα μέσα, έτσι. Ακριβώς. Και σε, ακόμα και σε λιγότερες ημέρες. Όταν θέλουμε μπορούμε τα πάντα. Φωτεινή Κόγια. Καλημέρα. Αποδεικνύουμε για άλλη μια φορά ότι όταν η Καβάλα θέλει είναι ενωμένη για καλό σκοπό. Όχι στα διόδια. Όχι στο ρημαγμό της πόλης μας. Όχι στα διόδια, γιατί τα οφείλουμε στα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Όλοι εδώ στις 1 η ώρα να δώσουμε ένα βροντερό παρόν, να πούμε όχι στην κυβέρνηση. Και ο συνάδελφος δημοσιογράφος, εκδότης της εφημερίδας Καθημερινός Τύπος και Ξηράφη, Γιώργο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είναι στο Παλμό και εσύ από το Βήμα. Και νομίζω ότι οι καβαλιώτες θα είναι εδώ στη 1 το μεσημέρι και πραγματικά επειδή νομίζω ότι πιστεύουν πόσο κακό θα συμβεί στο τόπο μας εάν αυτά τα διόδια γίνουν στο συγκεκριμένο σημείο, θα κατέβουν όλοι εδώ για να διαμαρτυρηθούν και να αλλάξουμε αυτή την απόφαση. Μπορούμε. Όταν οι καβαλιώτες ειδικά, οι Έλληνες γενικότερα, πάρουν μια απόφαση ενωμένοι να διεκδικήσουν κάτι, πάντα το πετυχαίνουν. Είστε καλά. Λοιπόν, από εδώ δίνουμε το κάλεσμα, ένα τελευταίο κάλεσμα από τον συνάδελφο Γιώργο Γανίτη επί του μικροφόνου. Και φυσικά να πούμε ότι ο Ανέστης Τσουρουκίδης της επάλξης επιποδώσε όλα αυτά τα 24 ώρα μέχρι και σήμερα. Έτσι κύριε Τσουρουκίδη. Ναι, φτάσαμε πλέον στο ΑΜΗ, στο Διατάφτα. Περιμένουμε τον κόσμο, είμαστε πανέτοιμοι να υποδεχτούμε τους καβαλιώτες, γι' αυτό το συλλαλητήριο της πόλης, αυτό το συλλαλητήριο που θα στείλει πραγματικά ένα μήνυμα ότι αγαπάμε την πόλη μας, δεν θέλουμε τα καυσαέρια, δεν θέλουμε η χορύπανση. Μπορείτε κύριοι να μεταφέρετε τα διόδια λίγο πιο κάτω. Δεν θέλουμε ένα τείχο ακόμη στην πόλη μας, στην ωραία αυτή πόλη της Βορείου Ελλάδος, την πανέμορφη Καβάλα μας, η οποία ενώνει την Ανατολή με τη Δύση. Αφήστε λοιπόν αυτούς τους δύο πολιτισμούς που τους δέχεται η πόλη μας να συνυπάρχουν στην πόλη μας, μην τους διώχνετε. Μέσα σε μία περίπου εβδομάδα κινητοποιήθηκαν πόσοι φορείς περίπου, πάνω από 200. Ναι, πάνω από 200 φορείς. Μπορώ να σας πω ότι τους περισσότερους τους είδαμε προσωπικά, γιατί πιστεύω ότι η επαφή προσωπική με τις σχέσεις οι οποίες έχω αναπτύξει τα 4 χρόνια που είμαστε στο Δήμο, συζητήσαμε και θα δούμε το αποτέλεσμα σήμερα. Περιμένουμε το αποτέλεσμα. Ας αφήσουμε όμως όλους αυτούς που συζητήσαμε και ας πάμε στον ανώνυμο καβαλιώτη, στον καβαλιώτη που δεν ήρθε. Αυτή τη στιγμή τον καλούμε να έρθει εδώ, να δώσει το παρόν στην πόλη του, να φέρει τον παλμό της ζωντάνιας αν θέλετε. Δεν είναι κάτι που θα πούμε ότι δεν γίνεται. Όχι, γίνεται. Μπορούμε τα διόδια να τα διώξουμε από το σημείο που είναι, να είναι σίγουροι κύριοι, να μην έχει κανέναν ενδιασμό. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε, γιατί πιστεύουμε ότι τα διόδια θα φύγουν από το συγκεκριμένο. Σε περίπτωση που δεν περάσει το μήνυμα σήμερα, έπονται και άλλες κινητοποιήσεις, έτσι. Ναι, αυτό είναι το σίγουρο, ότι δεν θα μείνουμε απραγή. Περιμένουμε, όπως και η ίδια η Εγνατία έχει δηλώσει με τον πρόεδρό της, βέβαια μας το έλεγε και από πιο μπροστά, αλλά η δικαιολογία του ΤΑΙΠΕΔ δεν ευσταθεί. Δεν μπορεί σε μια χώρα, ό,τι και να είναι το ΤΑΙΠΕΔ, ο Πρωθυπουργός της χώρας, καλούμε τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Τσίπρα, αυτή τη στιγμή να αναλάβει πρωτοβουλία
και να ευχαριστήσει και τους τρεις καβαλιώτες, αν θέλετε, τους συμπολίτες μας, τους βουλευτές που έχει εδώ πέρα, να μπορούν να κυκλοφορούν στην πόλη μας όμορφα, ελεύθερα, όπως κυκλοφορούν όλα αυτά τα χρόνια. Ας τους κάνει λοιπόν τη χάρη, ας υποστηρίξει την πόλη του, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Τσίπρας έχει μεγαλώσει και στην Καβάλα μας, ας μετακινήσει αυτά τα διόδια κάπου αλλού. Να είστε καλά. Και εγώ. Καλή συνέχεια. Να είμαστε καλά. Επιστροφή στο στούντιο.